Για θα πνίξουν την πόλη και τις γειτονιές. Θα αποπειραθούμε συγκεκριμένα στις 2 Οκτώβρη για τους συμβασιούχους που είναι 86 και είναι όλοι καθαριότητας και δουλεύουν όλοι από το 2015 και το 2019 με κριτήρια ΣΕΠ, να πάρουμε αναβολή. Αν δεν θα δικαστεί. Και σε περίπτωση που δικαστεί και απορριφθούν, τι γίνεται? Φεύγουν και μπορούν να σας το πούνε και οι ίδιοι συμβασιούχοι και η υπηρεσία καθαριότητας, όταν θα κλείσει η υπηρεσία καθαριότητας. Έτσι όπως το πάνε. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου το βράδυ της Δευτέρας, πέρασε κατά πλειοψηφία ψήφισμα που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή, το οποίο ωστόσο δεν ικανοποιεί τους εργαζομένους, αφού στο ψήφισμα δεν αναφέρεται, όπως λένε ρητά, η στήριξη στον αγώνα τους. Αυτό το ψήφισμα είναι πραγματικά ένα ευχολόγιο, είναι μια τοποθέτηση εξειδανικευμένη, τι θα ήταν σωστό να γίνει. Δεν μας αφορά όμως αυτό. Διαφωνούμε κάθετα, δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τους συμβασιούχους, το έχουμε ξανααντιμετωπίσει στο παρελθόν. Η νομική υπηρεσία του Δήμου, με την αυτοτέλεια που έχει, το αντιμετωπίζει ως ευχολόγιο, ως ναι, μακάρι να, αλλά δεν. Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου σημείωσε πως έχει στηρίξει εμπράκτως το δικαστικό αγώνα των συμβασιούχων, έχοντας, όπως είπε, προβεί στο πρόσφατο παρελθόν σε ειδική πληρεξουσιότητα για να δώσει αναβολή το δικαστήριο. Σημειώνοντας πάντως πως ο ίδιος δεν νιώθει δικαιωμένος για την απόφαση του εκείνη. Πρέπει να πω στο σώμα ότι διαπιστώνοντας αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε τις μέρες αυτές, δεν αισθάνομαι ότι η απόφαση την οποία πήρα δικαιώθηκε. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια απόφαση η οποία περιέχει ένα στοιχείο έκθεσης προσωπικής. Κατά του ψηφίσματος τάχθηκε σύσσωμη αντιπολίτευση που ζήτησε ξεκάθαρη στήριξη με κάθε τρόπο προς τους συμβασιούχους. Θα πρέπει να εισηγούμαστε μάλλον, όπως και τις προηγούμενες φορές, να εκδοθεί ανάλογο ψήφισμα υπέρ των εργαζομένων. Ζητούμε άμεσα μονιμοποίηση των συμβασιούχων, χωρίς όρους, αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Ηρακλείου αναγκάστηκε με φόντο τα βουνά των σκουπιδιών που πνίγουν την πόλη να προχωρήσει στην ανάκληση αδειών, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να κάνει λόγο για στρεβλό σύστημα, παραδεχόμενος ότι η επιλογή να καλυφθούν κενά με δίμηνες συμβάσεις δεν κρίνεται επιτυχής, αφού από τους 27 που προσήλθαν για να εργαστούν, μόλις οι 8 έμειναν τελικά στην υπηρεσία.